Nice. Τέλεια. Γεια σου Νικόλα μου, γεια σου Νικόλα μου. Λοιπόν παιδιά, τώρα το τι βλέπει ο Charlie είναι το Bitcoin για να πάει προς τα κάτω. Ο Mike Sotero βλέπει επίσης το Solana, το οποίο ετοιμάζεται. Τώρα το τι βλέπει ο Charlie είναι για τον Bitcoin Buy, Sell, sorry. Ψάχνει για κάποια κίνηση προς τα κάτω για ένα distribution στον Bitcoin για να πουλήσουμε την αγορά προς τα κάτω. Ο Mike Sotero επίσης κοιτάζει στο μονάλεπτο time frame το Solana. Κάνει reaction από αυτό το candlestick, ελπίζω να έρθει το Solana λίγο πιο πάνω. Αυτό είναι το μονάλεπτο, παιδιά, μισό λεπτό θα γράψω τα νούμερα. 21.46. Stop loss. 21.517. Παιδιά, το invalidation είναι το stop loss. Όταν ακούς invalidation, stop loss, ή stop order, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι... το stop loss είναι η δικλίδα ασφαλεία μας αν η αγορά πάει ενάντια μας. Το take profit ή το exit ή το profit target είναι εδώ πέρα που βάζουμε την τιμή της αγοράς για να αγκινηθεί προς την πλευρά μας. Μισό λεπτό να γράψω τις παραμέτρους. Δεν είναι ενεργό. Δεν είναι ενεργό, παιδιά, το Solana. Λοιπόν, άρα το entry είναι το 21.46, το stop loss είναι το 21.517, take profit είναι το 21.21. Τώρα, για όλους τους καινούργιους μαθητές μας και όσους βλέπουν το free trial, παιδιά, ξανά, δεν ξέρεις πώς να μπεις στις συναλλαγές, απλά δες λίγο το πάρ' τον αέρα του πώς λειτουργεί. Πάντα όταν δώσουμε μια ιδέα, δίνουμε και τη γραφική, δίνουμε και τη γραφική παράσταση και τα νούμερα. Τώρα, ο Ντάνι βλέπει και το link για buy. Το entry του είναι 6,637. Το stop loss, το invalidation δηλαδή είναι το 6,666. Το take profit είναι το 6,627. Οπα, άγυρο. Το stop loss είναι 6,627. Και το take profit 6,666. Άρα αυτό είναι το link buy. Αυτό θα μπει σε buy limit, παιδιά, λέει ο Ντάνι. Buy limit αυτό. Buy limit, stop loss 6,627. Take profit 6. Τέλεια. Άρα έχουμε ήδη δύο ιδέες έγκυρες, παιδιά. Περιμένουμε να ενεργοποιηθούν. Καμία δεν είναι ενεργή ακόμα. Και αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα από τους καθηγητές μας, ότι περιμένουν την αγορά να έρθει εκεί πέρα που θέλουν. Και το τι έξηγα τώρα ο Τσάρ Οντάνι, ότι η αγορά μας είχε κάνει αυτόν το impulse εδώ πέρα και τώρα η αγορά κάνει το correction της για να συνεχίσει προς τα πάνω. Άρα το τι λέει τώρα ο Ντάνι
είναι ότι περιμένει την αγορά να έρθει εδώ πέρα και μετά να συνεχίσει το επόμενο impulse προς τα πάνω. Άρα, μισό λεπτό ρε παιδιά να πάω trades, το link. Έχουμε δύο ενεργές ιδέες παιδιά, περιμένουμε την αγορά να έρθει στο entry μας. 6,637 το entry. Το Litecoin, παιδιά, είναι ενεργό, λέει ο Νικόμες. Για Litecoin sell. Μισό λεπτό να τον πω, ρε, παιδιά, και εγώ. Litecoin είναι επίσης ενεργό. Λοιπόν, άρα έχουμε και το Litecoin, παιδιά. Λοιπόν, το Litecoin, 87. Παιδιά, το Litecoin του Nick Gomez είναι διαφορετική γραφική παράσταση. Αν προσέξεις πάνω αριστερά, λέει LTC Futures Contract Binance. Μην εστιάσεις τόσο πολλά στην τιμή. Εστιάσεις στα candlesticks. Για παράδειγμα, εμένα τώρα, το Litecoin εδώ πέρα δεν είναι 87.80, είναι 87.2. Okay. Το λέω σε περίπτωση που θέλετε... που έχετε την ίδια γραφική με εμένα. Μισό λεπτά είναι παιδιά να μπω το trade και εγώ. Παίρνω το trade για αυτόν τον λόγο δεν... Λοιπόν, άρα έχουμε το Litecoin, το οποίο είναι ενεργό. Το invalidation 88.60. Εμένα, παιδιά, το stop loss είναι 87.85 και το entry μου είναι 87.04. Αλλά του Nick Gomez είναι 87.80. So, κοίταξε με τη γραφική σου που τα έχεις εσύ. Επίσης, το take profit μου εμένα είναι 84, ενώ του Nick Gomez είναι 85.66 μέχρι εδώ πέρα. Λοιπόν, να τα γράψω. Entry. Πάντα 8.60, take profit.
Τέλεια. Άρα, entry. Σαν παιδιά, αν είσαι καινούριος μαθητής μας, αν είσαι στο free trial το οποίο κάνουμε και δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα, αυτά είναι live συναλλαγές της αγοράς που δίνουν οι καθηγητές μας για το πώς κινείται η αγορά τώρα. Εάν δεν ξέρεις πώς να τις αντιγράψεις, απλά βλέπεις σαν παρατηρητής για τώρα μέχρι να πάρεις το νόημα. Δεν χρειάζεται να βιαστείς και να κάνεις κάποιο λάθος. Τώρα, άρα, ας πω για παράδειγμα, το Litecoin για μένα, που έδωσε ο Νίκ Κόμες, ρε παιδιά, είναι εδώ. Το Litecoin είναι τώρα στο entry μας, απλά είναι άλλες παραμέτρη του Νίκ Κόμες. Το Litecoin, παιδιά, είναι ήδη ενεργό, ναι. Ορίστε. Πού. Άρα αυτό είναι το Litecoin με τις παραμέτρους του δικού μου broker. Δες του δικού σου broker και είναι οι παραμέτροι. Άρα έχουμε τώρα Litecoin. Το Solana, παιδιά, σαν να και θέλει να φύγει. Δεν είμαστε ακόμα μέσα. Έδωσε και ο Ντάνη το Chainlink. Μισό λεπτό θα το περάσω στη δική μου γραφική παράσταση. Το Chainlink που παίρνει ο Ντάνης είναι στο μονάλεπτο, είναι για μπάι. Το μπάι του 6637. Nice. Άρα τώρα αυτό είναι το buy του Ντάνη. Τέλεια. Για το buy του Ντάνη, εάν δεν σε ενεργοποίησε η αγορά, περιμένεις. Εμένα προσωπικά, ας πούμε, δεν με ενεργοποίησε ακόμη. Actually. Λοιπόν, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. You have prizes in spot or perpetual. Τώρα, το τι λένε οι καθηγητές, ρε παιδιά, κοιτάζουν τα άλλα pairs. Όσοι είστε μαζί μου live, let me know, γράψτε μου 222, αν είναι κατανοητό το πώς τις δύο ιδέες. Εδώ πέρα βλέπουμε τώρα ο Mike Sotero κοιτάζει άλλα pairs και συζητάει για, για τις ιδέες που μας έδωσαν για portfolio. Όπου τα κρυπτονομίσματα τώρα που είχαν κάνει μια πτώση, άρα είναι καλές τιμές για να αγοράσουμε κάποιες από τις ιδέες που μας έδωσαν οι καθηγητές. Το XRP είναι επίσης πολύ κοντά στις τιμές που μας δίνουν οι καθηγητές. Για trading. Άρα τώρα, παιδιά, έχουμε μόνο το Chainlink, το οποίο είναι ενεργό, και το Litecoin.
Τους ρωτήσω να ενεργοποιηθεί για το chaining, ρε παιδιά. Άρα έχουμε η μοναδική ιδέα που είναι ενεργή τώρα, παιδιά. Link is by limit from Danny. Α, δεν ενεργοποιηθεί ακόμα λογικά. Το link νομίζω Ντάνη πρέπει να το βάλει δάμε. Λοιπόν. Παιδιά, το chain link περιμένετε γιατί δεν ξέρω τις παραμέτρους. Chain link. Δεν πρόλαβα τις παραμέτρους. Το chaining τώρα, παιδιά, φαίνεται actually να ήρθε στο entry μας, απλά κινείται πολύ ωραία. Νομίζω, απλά δεν τον πήγα το chaining, παιδιά. Δεν τον πήγα για όσους σκέφτονται. Περιμένω να δω σίγουρα τα νούμερα, δεν θα μπω με το περίπου. Προτιμώ να μην πω, παρά να μπω με το περίπου και να ρισκάρω λεφτά. Βάλουμε ένα alert. Το chaining, παιδιά, δεν είμαι μέσα εγώ. Είμαι μόνο στο Litecoin. Μέχρι να μας στείλει ο Ντάνη το chart. Αν κάποιος, ρε παιδιά, από εσάς έχει τα νούμερα του chaining μέσα στον Go Live, κάποιος από τους μαθητές μας, let me know γιατί έχω απορία με το Chainlink, τα νούμερα. Λοιπόν. Το Litecoin. Ναι, το Litecoin, παιδιά, είναι σε λίγο drawdown αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Τέλεια. Τώρα, μα εξωτερό, παιδιά, για όσα είστε καινούργοι, μας βάζει συνεχώς σε ταχτά χρονικά διαστήματα μουσικές, σαν περιμένουμε την αγορά να κινηθεί για να είναι πιο fun. Πολύ σημαντικό, παιδιά, θα υπάρχουν τέτοιες χρονικές στιγμές στα μαθήματα για live trading, όπου περιμένουμε την αγορά να κινηθεί. Yeah, guys, the only active idea right now we have is Litecoin. Everything else, I don't. Did the link hit? I don't know if link hit the limit order. Yeah. Τώρα το. Το μόνο που είναι ενεργό τώρα, παιδιά, είναι το Litecoin. Το link τώρα είναι επίσης ενεργό, παιδιά. Η περιοχή στο Chainlink είναι αυτή εδώ πέρα, βάση του τι λέει ο Ντάνη. Το Chainlink είναι ακόμη ενεργό. Εάν θες να τον πεις από τώρα, μπορείς. Αν θες να περιμένεις την αγορά να έρθει από μόνη της την τιμή σου και να σου ενεργοποιήσει τον buy limit, επίσης μπορείς ό,τι προτιμάς.
Για τώρα όμως μπορούμε να μπούμε το chain link όσοι θέλουν. Εγώ θα περιμένω λόγω του ότι τώρα, δηλαδή ο Τάνι είναι τόσο σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτά τα είδη trades, παιδιά, είναι πολύ γρήγορα. Μπορεί να πάρεις τα κέρδη σου σε 95 λεπτά ή μπορεί να χάσεις τα λεφτά σου μέσα σε ένα λεπτό, ρε παιδιά. Για το προφανώς τα πόσα λεφτά χάνουμε, παιδιά, είναι πάντα, πάντα, πάντα 1%, ναι. Δεν ρισκάρουμε ποτέ περισσότερο από το 1% για την ημέρα. Και τι εννοούμε πάντα για τη σωστή διαχείριση ρίσκου. Αν θέλω να ρισκάρω 1% για ολόκληρη την ημέρα μου, σημαίνει ότι αν οι καθηγητές θεωρούν, για παράδειγμα, 3 trades, μπαίνουν 0,3% σε κάθε trade. Κατανοητόν. Άρα τώρα, για παράδειγμα, οι καθηγητές μέχρι τώρα μας έχουν δώσει 2 trades. Το Chainlink και το Litecoin. Άρα, μπορώ να πω 0,25% σε κάθε ιδέα. Η τιμή του λέει και φτάσε μέχρι το 6,638, άρα δεν μας ενεργοποιήσε το trade. Τα νούμερα ήταν 6,1. Ωραίος, 6,63. Α, λάθος η γραφική που έχω στο Chainlink, ρε. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Έχω λάθος γραφική για το Chainlink. Chainlink, ορίστε. Α, έχεις δίκιο ρε Νικόλα μου. Άρα, παιδιά, το Chainlink είναι... Τώρα, μόλις έχει ανοίξει ο χρηματιστήριο της Αμερικής, άρα στα επόμενα 10 λεπτά θα δούμε αν το trade θα χτυπήσει stop loss. Άρα θα χάσουμε τώρα το 0,25% μας ή take profit. Το Litecoin, παιδιά, είναι ενεργό ακόμα. Είμαστε σε drawdown. Δεν είσαι μέσα, μπορείς να μπεις. Τώρα το Chainlink. Παιδιά, προσεκτικά επίσης με το spread, γιατί βλέπω ότι εμένα το spread μου εν χάγια με το Chainlink. So, σκότωσε με τώρα η... Τώρα το Chainlink. Το βλέπουμε να θέλει να κινηθεί λίγο προς τα πάνω. Και το stop loss είναι εδώ. 600. Nice. Άρα... Άρα, οκ, στείλαν και το chart Montanis, παιδιά. Άρα έχουμε link, το link είναι ενεργό και είναι σε drawdown. Ναι, τώρα το link βασικά είναι σε κέρδος, βασικά όχι drawdown.
Link by. Άρα τώρα έχουμε δύο ενεργές ιδέες. Litecoin sell, link buy. Τώρα το τι λέει ο Ντάνι, παιδιά. Στο ένα προς ένα risk to reward μετακινάει break even. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως εάν η αγορά του δώσει κέρδος την ίδια ποσότητα με το ρίσκο του, τότε μετακινάει break even. Break even είναι να έρθει και να αλλάξει την τιμή του στο stop loss του και να βάλει την τιμή την οποία έβαλε, μπήκε σαν entry. Τώρα το άλλο που λέει ο Ντάνι, θα μετακινήσω break even με το που η αγορά έρθει στο 6,647. Θέλω να είμαι full πειθαρχημένος με το σύστημα μου. Άρα, εάν έρθει η αγορά σε αυτήν την τιμή, τότε θα μετακινήσει break even ο Ντάνις. Okay. Άρα ακόμα το chaining είναι break even. Δεν είναι break even, είναι ακόμη σε ρίσκο. Κλείσω λίγα Windows, Litecoin. Το Ethereum το κρατήσω ανοιχτό, το Solana να δούμε. Άρα τώρα, παιδιά, έχουμε Chainlink Active και Litecoin Active. Τώρα, πολλοί ρωτάτε, παιδιά, για τη διαφορά στην τιμή, το τι μπορείς να κάνεις όταν στείλουμε το TradingView link. Σύγκρινε το που είναι στη δικό σου broker η τιμή. Γιατί για παράδειγμα, ρε παιδιά, συγκρίνεται λίγο εδώ πέρα. Το Litecoin του Nick Gomez, δες αυτό για να καταλάβεις τι εννοεί ο Nick Gomez. Εδώ πέρα, μπορείς να δεις ότι το structure του Nick Gomez ήταν 87-80. Εμέναν εδώ πέρα ήταν 87-04. Okay. Άρα είναι διαφορετική τιμή, αλλά το ίδιο structure, τα ίδια candlesticks. Και γι' αυτόν τον λόγο, το βλέπεις, δες το λίγο. Γι' αυτόν τον λόγο δες τι τιμή σου δίνει ο δικός σου broker. Γιατί όπως είπαμε, δεν προωθούμε brokers, δεν δίνουμε οικονομικές συμβουλές. Άρα όλοι οι μαθητές μας είναι σε όποιον broker θέλουν. Το ίδιο και ο Nick Gomez. Ο Nick Gomez είναι σε άλλον broker, εγώ είμαι σε άλλον broker. Στον broker μου είναι έτσι οι τιμές. Του Nick Gomez είναι έτσι. Εσένα μπορεί οι τιμές σου στον broker σου να είναι όπως του Nick Gomez. Μπορεί να είναι όπως εμένα. Δες το price action, δηλαδή σε νοιάζει αυτό το 15 λεπτό buy to sell candlestick και κοίταξε σε ποια τιμή είναι στον δικό σου broker. Γράψτε μου 333, παιδιά, μέσα στο chat, εάν βγάζει νόημα. Λοιπόν, το Chainlink Buy μετακινούμε break-even. Chainlink Buy μετακινούμε break-even. Chainlink Buy μετακινούμε break-even.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι τώρα το Chainlink, παιδιά, είναι risk-free. Κατανοητό. Το Chainlink δεν πρέπει να είσαι σε ρίσκο πλέον. Πλέον έχεις εξασφαλίσει να μην χάσεις λεφτά. Να το γράψω και μέσα στο chat. Chainlink buy. Βάζουμε break even. Okay. Ναι, το Litecoin νομίζω φλερτάρει με ο στόπλος μας. Ίσως μας χτυπήσει... Άι ρε, εγώ μακριά, εντάξει. Άρα το Litecoin είναι... το Litecoin, παιδιά, είναι σε drawdown. Δηλαδή, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή στο Litecoin είμαστε σε loss, αλλά δεν χάσαμε ακόμη. Okay. Το Chainlink αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είμαστε σε κέρδος. Δεν χτύπησε το take profit μας. Wow, πάμε. Ίσως χτύπησε take profit το Chainlink. Yeah, πάμε, πάμε, πάμε. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα. Είμαστε στο 1.8. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Αν ρίσκαρες 10 ευρώ σε αυτό το trade, τώρα είσαι στο 18 ευρώ κέρδος. Αυτή είναι η σωστή διαχείριση ρίσκου. Το Chainlink κινείται live αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή σε κέρδος, παιδιά. Γράψτε μέσα στο chat 555 εάν είναι κατανοητό και είναι, είμαστε εντάξει με τα κέρδη μας. Okay. Το Chainlink σε πολύ λίγο θα χτυπήσει το take profit. Το Chainlink πολύ σύντομα θα χτυπήσει take profit. Το Solana του Charlie, του Ντάνι. Το Solana του Charlie είναι σχεδόν σε κέρδος. Chainlink flying. Λοιπόν, παιδιά, στείλτε μέσα στις συζητήσεις όσοι μπήκαμε το Chainlink Buy για τα κέρδη σας. Γράψετε 555 μέσα στο chat, στείλτε τα screenshots. Το Chainlink, παιδιά, φαίνεται να γίνεται πάρα πολύ ωραία. Πολύ σύντομα θα μας χτυπήσει για κέρδη. Το Chainlink, παιδιά, είναι τόσο κοντά να χτυπήσει το take profit. Το Chainlink, παιδιά, είναι στο 6,663. Είμαστε 3 pips μακριά από το take profit. Το Chainlink είναι 3 με 4 pips μακριά από το take profit. Θέλω να στείλεις μέσα στις συζητήσεις του της ομάδας μας 777 για τα κέρδη. Έχουμε δύο DJs. Εντάξει, διάστιο. Ο Ντάνι και ο Μάικ Σωτέρο μας βάζουν συνεχώς μουσικές. Και ο Μάικ Σωτέρο έρχεται και... Παιδιά, το Chainlink είναι... Τόσο κοντά στο entry, κλείνω τα κέρδη μου εδώ, στο 1,2,6. Κλείνω τα κέρδη μου, κλείνω τα κέρδη μου, ok. Κλείνω τα κέρδη μου, κλείνω. Chainlink. Πάει στο 1,2,6. Ok. Έχω κλείσει τα κέρδη του Chainlink μου, πάει. Συγχαρητήρια, παιδιά, για τα κέρδη όσοι πήρατε το Chainlink σας. Άρα το Chainlink, παιδιά, είναι πλέον κλειστό.
Τώρα, παιδιά, αν δεν μπήκε στο trade του Ντάν, είναι εντάξει, μη βιαστείς, μη σιασάρεις, όπως λέμε στην Κύπρο, να μπεις άδικα τα trades. Το trade του Charlie, πλέον έχει ολοκληρωθεί, του Ντάν, sorry, έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, το Litecoin, το Solana, sorry. Το Solana του Mike Sotero είναι εδώ πέρα. Το Solana, παιδιά, είναι επίσης ενεργό. Είναι στο 1/5 risk to reward. Μισό λεπτάκι. Το entry του Mike Sotero είναι το 21.45. Το take, το stop loss είναι 21.52. Τέλεια. Παιδιά, πολύ σημαντικό, αυτήν τη βδομάδα ξεκινάει το course του Mike Sotero για cryptocurrencies. Άρα αυτήν τη βδομάδα ξεκινάμε το course του Mike Sotero για κρυπτονομίσματα. Το trade του Mike Sotero είναι ενεργό, 21.13. Άρα, μισό λεπτό. Α, περίμενε, πού βάλε το take profit τώρα. Άρα το Solana αλλάζουν τα νούμερα, παιδιά. Solana sell. Όσοι είναι ακόμα 45, παιδιά, το Solana είναι ακόμα στο entry μας, άρα μπορείς να τον πεις αν θέλεις. Stop loss 21.52. Και take profit. Το take profit του είναι το 21. You'll see here. So it's going to drop. No, έλειψε η μπαταρία. I like that level. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί μόλις έχει λείψει η μπαταρία από τα hands-free μου. Τέλεια. Για φορτίσα τα, ρε. What we got here? Λοιπόν, παιδιά, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να παραφέρω τα άλλα τα hands-free. Μισό λεπτάκι και είμαι πίσω μαζί σας. Και θα κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. Ω, θέλω και φορτιστή. Μισό λεπτό θέλω φορτιστή και hands-free.
Τέλεια. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά στα lives. Είμαι πίσω μαζί σας, μισό λεπτάκι. Άρα, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Βασικά, εξηγούν τη στρατηγική του Icon Scalper. Άρα, θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση σε λίγο. Τώρα, το τι λέει ο Charlie για τον Bitcoin είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει liquidity, άρα για να πουλήσουμε. Το τι λέει ο Mike Sotero, ο Charlie Boss, ίσως το Bitcoin έρθει προς τα πάνω πρώτα, καθαρίζει αυτά τα δύο weeks, ίσως και αυτόν το τρίτο, και μετά να συνεχίσει προς τα κάτω. Τώρα, το Solana, παιδιά, είναι ενεργό επίσης. Αν είσαι στο 1:1, ρε Νικόλα μου, βασικά το break-even είναι αυτόν τον λόγο στο 3 λεπτό, λέει ο Μάικ Σωτερό. Άρα, το Solana με το που σπάσει αυτόν τον λόγο, μετακινούμε break-even. Okay. Το Chainlink, παιδιά, χτύπησε επίσης το take profit μας και τώρα κινήθηκε προς τα κάτω. Άρα αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και αυτό είναι το ωραίο, παιδιά, δείτε λίγο. Δεν παίζει ρόλο το πού θα κινηθεί η αγορά μόνο. Είναι το προς τα πού θα κινηθεί και πότε. Γιατί εμείς μπορείς να δεις ότι κλείσαμε στο 1:2,6, μπορείς να δεις τη μαγνητοσκόπηση πίσω αυτό το trade. Άρα βγάλαμε, εάν ρίσκαρες για παράδειγμα 0,25% εδώ πέρα, έβγαλες το 0,5-0,6% κέρδος σου και τώρα η αγορά κινείται προς τα κάτω. Που δεν μας νοιάζει καν, γιατί εμείς βγήκαμε ακέρδη μας. Τώρα, το Solana επίσης, με το που μπήκα, παιδιά, σας είπα, είμαστε μέσα. Η αγορά κινήθηκε προς τα κάτω, μας έδωσε πολλά ωραία κέρδη. Και έχουμε μετά και το Litecoin, παιδιά, το οποίο μπορείς να δεις ότι είμαστε ακόμα ενεργοί. Δηλαδή το Litecoin είχε κινηθεί λίγο πάνω, τώρα ξεκίνησε να κινηθεί προς τα κάτω, θέλουμε να δούμε προς τα που θα κινηθεί. Θα πουλήσω ακόμα μια φορά το Solana, εάν μου δώσει την ευκαιρία. Άρα, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή το link, παιδιά, έχει κάνει ήδη 3 higher lows. Άρα, πολύ εύκολα το chain link τώρα να συνεχίσει προς τα κάτω. Μην μπεις το link. Γιατί δεν στείλετε τώρα. Ανακεφαλαίωση για σήμερα. Chainlink by 1:2. Litecoin sell. Ενεργό ακόμα. Solana sell. Και αυτή είναι η μαγεία, ρε παιδιά, του trading. Όταν πραγματικά ξέρεις να κάνεις trading, λέει ο Mike Sotero. Μαθαίνεις, δείτε ο Solana. Τι για ωραίο. Παιδιά, πάρα πολύ όμορφο το Solana. Τώρα, το τι λέει ο Mike Sotero, μια διαφορά, παιδιά, με τα decentralized platforms. Τα DeFi platforms, παιδιά, σου κλείνουν τα trades σου σε smart contracts. Για παράδειγμα, το
Dito τον gain trades, ρε παιδιά, τον gains. Τελεία trade είναι πλατφόρμα στην οποία μπορείς να κάνεις DCX, να κάνεις futures, DeFi. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είναι μια εταιρεία ή κάποιος από πίσω και του κάνεις κατάθεση τα λεφτά σου. Συνδέεις απλά το πορτοφόλι σου και μπαίνει τα trades αυτόματα. Και τα trades σου ανοίγουν και κλείνουν σε αυτές τις πλατφόρμες με smart contracts, ok? Τώρα, το Τώρα, το Solana... Θα μια πορεία, ρε παιδιά. Άρα το... Α, οκ. Άρα ο Mike Sotero, παιδιά, θα μετακινήσει στην break-even εδώ πέρα. Άρα... Εδώ πέρα, λέει ο Mike Sotero. Τώρα, Mike Sotero, παιδιά, κοιτάζει για το σημείο εδώ κάτω, σαν take profits. Άρα, θέλουμε το Solana να έρθει εδώ κάτω. Βέβαια, υπάρχει και imbalance εδώ κάτω. Άρα, το Solana, ρε παιδιά... Έναν προς δύο εδάμε, εδώ πέρα, έναν προς τρία. Παιδιά, ο Solana κοίται πολλά ωραία. Άρα, το... Solana, είμαστε σε ωραίο κέρδος. Το Litecoin πλέον είναι επίσης σε κέρδος. Για το Chainlink προφανώς, παιδιά, έχουμε βγάλει το 0,50% μας. Και το ρίσκο μας ήταν το 0,25, sorry. Και είναι αυτό το οποίο εξηγούμε πάντα, ρε παιδιά, ότι στις ιδέες τις οποίες μας δίνουν οι καθηγητές, επειδή σε ένα μάθημα μπορεί να μας δώσουν 3-4 ιδέες την ίδια μέρα, δεν θέλουμε όμως να κάνουμε over risk. Γιατί σκέψου το λίγο, ρε παιδιά. Εάν έρθει μια ημέρα όπου οι καθηγητές μας δώσουν 5 ιδέες, okay, και πάνε και οι 5 stop loss και ρισκάρεις 1% στην κάθε μία, σημαίνει ότι θα χάσεις 1%. 5%. 5% σε μια μέρα δεν είναι καθόλου σωστή διαχείριση ρίσκου. Γι' αυτόν τον λόγο λέμε ότι ρισκάρουμε έναν maximum την ημέρα, άρα και 0,25% maximum ανά trade. Άρα, αν για παράδειγμα δώσουν οι καθηγητές 4 trades, μπαίνω επί 0,25% και ρισκάρω 1% συνολικά. Για παράδειγμα, σήμερα οι καθηγητές μας έδωσαν 3 trades. Παιδιά, μπήκα 0,25% στο καθένα, άρα σήμερα ρίσκαρα συνολικά 0,75. Μάντεψε τι. Βγάλαμε 0,5 στο Chainlink, που μας τύπησε take profit, κέρδος. Είμαστε τώρα 0,25% κέρδος στο Solana. Σε λίγο θα το μετακυλήσουμε break even. Και έχουμε μετά και το Litecoin, το οποίο είναι ακόμα σε ρίσκο. Αυτή είναι η σωστή διαχείριση trades, όχι για να γίνεις εκατομμυρίουχος σε μια μέρα. Κανείς μας δεν το θέλει γι' αυτό. Γιατί, ρε παιδιά, αν γίνεις εκατομμυρίουχος σε μια μέρα, μπορείς να χάσεις 1 εκατομμύριο την επόμενη μέρα. Βγάζει νόημα. Ενώ είναι αυτό το οποίο λέμε πάντα στα μαθήματα, φασούλι είναι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι.
Ο στόχος μας είναι ο 3% την ημέρα. Βγάλαμε ήδη το μισό. Αν το Solana τώρα πάει προς τα κάτω, ρε παιδιά, το take profit του Solana είναι εδώ πέρα. Στο 1:2. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι είναι ακόμα 0.5% εδώ πέρα. Και το Litecoin είναι ακόμα 1:3, άρα ακόμα 0.75. Άρα μιλούμε για 1.75% κέρδος μέσα σε μια μέρα. Παιδιά, καμιά τράπεζα δεν σου δίνει τέτοια ποσοστά. Okay. Λοιπόν, άρα αυτό είναι λίγο για απεξήγηση διαχείρισης ρίσκου, ρε παιδιά, για τους νέους μαθητές, για όσους είστε στο free trial. Άρα έχουμε 3 trades από σήμερα, παιδιά. So, θα κλείσουμε αυτό το μάθημα για σήμερα. Και ρε παιδιά, αυτά τα μαθήματα μεταφράζονται σε πάρα πολλές γλώσσες, okay? Μεταφράζω στα ελληνικά, εγώ έχουμε ιταλικά, έχουμε ισπανικά, έχουμε ρωσικά και προφανώς το μάθημα στα αγγλικά. Άρα ο Νικόμενς, ρε παιδιά, θα μετακινήσει break-even. 87.30. Άρα θα βάλει break-even εδώ πέρα ο Νικόμενς. Τέλεια. Άρα, παιδιά, αυτό όσον αφορά για το μάθημα σήμερα, live trading, θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και θα κλείσουμε το μάθημα. Το Litecoin είμαστε τώρα λίγο κέρδος, πολύ μικρό, με το πέρσι αγορά εδώ πέρα, μετακινούμε break-even. Το Solana είμαστε σε πολλά καλό κέρδος, okay, με το πέρσι αγορά εδώ πέρα, μετακινούμε break-even, το take profit μας είναι εδώ κάτω. Το Chainlink μας χτύπησε το take profit στην αρχή του μαθήματος, αλλά βγάλαμε το 1:2,6% κέρδος. Άρα για σήμερα, ρε παιδιά, είμαστε στο 0.5% κέρδος. Αυτόν πρόκειται να μας μετακινήσει στον break-even. Για όσους θέλουν να είναι ενήμεροι στο πώς χειρίζονται οι καθηγητές μας τα συγκεκριμένες συναλλαγές, έλα στην εφαρμογή του Swipecoin. Okay, εδώ πέρα. Και θα δεις εδώ πέρα αυτόν το chat. Αν πατήσεις all chats, βλέπεις εδώ πέρα που λέει TCX Futures. Όταν πατήσεις εδώ πέρα, οι καθηγητές μας γράφουν κάθε μέρα ενημέρωση στο μάθημα. Μπορείς να δεις εδώ πέρα, ο Ντάνι actually στείλε πριν λίγο για το Chainlink. Okay. Το ότι το έκλεισε live στο 2,6% κέρδος. Εδώ πέρα θα μας γράψει ο Μάικ Σωτέρο επίσης το πώς θα μας κλείσει το Solana. Θα μας γράψει εδώ πέρα ο Νικόμες το πώς θα κλείσει το Litecoin και ούτω καθεξής. Εννοείται αν θες τα ελληνικά, έχουμε τον group της ομάδας μας. Όπως τον group της ομάδας μας, παιδιά, έρχομαι εγώ εδώ πέρα στα trade ideas και εδώ πέρα σε κρατάω ενήμερον πώς χειριζόμαστε το κάθε trade. Μετακινών break-even, δεν μετακινών break-even και ούτω καθεξής. Άρα έχει υπόψη έναν από αυτά τα δύο για το πώς θα κλείσουμε τα trades. Άρα, παιδιά, αυτά ο πλευράς μας. Σε ακριβώς 2 ώρες έχουμε τον Bitcoin Analysis μάθημα με τον Charlie Del Sol και αύριο έχουμε 4 ώρες μαθημάτων. 2 ώρες το πρωί για επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα, η ώρα 4 ξανά live trading και μετά η ώρα 7 το απόγευμα μετάφραση του Mike του Charlie Del Sol για Bitcoin Live Analysis. Λοιπόν, για το παιδιά τα οποία είσαστε στο free trial μας, μισό λεπτό να δω το παραθυράκι του free trial. Παιδιά, όσοι είσαστε στα δωρεάν μαθήματα, ένα μεγάλο συγχαρητήρια. Το Solana είναι σε κέρδος, Τραϊάνος. So, ναι, παιδιά, άρα, παιδιά, αυτά ο πλευράς μας.
Σήμερα είχαμε έναν break-even το οποίο τρέχει, το Solana. Τι σημαίνει το break-even? Σημαίνει ότι περιμένουμε να δούμε αν η αγορά θα κινηθεί προς την κατεύθυνσή μας. Θα βγάλουμε το 1 προς 2 risk reward. Αν η αγορά τώρα έρθει εδώ πέρα που μπήκαμε, θα μας βγάλει με break-even. Το Litecoin είναι επίσης στο μικρό κέρδος. Το Chainlink, παιδιά, χτύπησε take profit και μετακινήθηκε στην άλλη πλευρά. So, ναι. So, παιδιά, αυτά ο πλευράς μας. Ξέρω ότι για πολλούς από εσάς ίσως να φαινούνται κινέζικα. Κάτι το τελευταίο το οποίο θέλω να σας εξηγήσω όσον αφορά τις ορολογίες τις οποίες ανάφερνα τώρα σε αυτά τα μαθήματα. Η μία ορολογία είναι το risk to reward. Το risk to reward είναι το πόσα ρισκάρεις και πόσα θες να βγάλεις. Το risk to reward θέλουμε να είναι πάντα τουλάχιστον 1:2. Άρα τι σημαίνει αυτό? Εάν ρισκάρω 0,25% σε μια συναλλαγή, θέλω να βγάλω τουλάχιστον 0,5% κέρδος. Άρα 1:2 risk to reward είναι το ελάχιστο που πρέπει να μπαίνουμε πάντα. Προφανώς, αν δεις για παράδειγμα το Litecoin είναι 1:3,6, άρα αν ρισκάρω για παράδειγμα τώρα 10 ευρώ εγώ, πάω για να βγάλω 36 ευρώ κέρδος. Κατανοητό? Άρα αυτό είναι το risk to reward. Το δεύτερο, το break even, παιδιά, το break even είναι εδώ πέρα όπου στην ουσία όταν η αγορά πλέον ξεκινά να κινείται προς την κατεύθυνσή μας και ξεκινήσουμε να βγάζουμε λεφτά, δεν βγάζεις λεφτά μέχρι να κλείσεις το trade. Με το που κλείσουμε το trade, βασικά με το που κινήσει το trade προς την κατεύθυνσή μας, εκεί πέρα είναι όπου ερχόμαστε και αλλάζουμε την τιμή στο stop loss με την τιμή που μπήκαμε. Τι πετυχαίνουμε με αυτόν τον τρόπο? Με αυτόν τον τρόπο πλέον δεν έχουμε ρίσκο. Άρα το χειρότερο σενάριο πλέον όταν είσαι break-even είναι να μην βγάλεις λεφτά. Δεν χάνεις όμως. Το καλύτερο σενάριο είναι να βγάλεις το take profit σου, το κέρδος. Και τέλος, take profit είναι εάν η αγορά κινηθεί προς την κατεύθυνση που θέλουμε, είτε κάτω είτε προς τα πάνω, τότε βγάζουμε το κέρδος μας 1:2, 1:3, όπως εξήγησαμε το risk reward. Stop loss είναι ότι αν η αγορά τελικά πάει ενάντια μας, να χάσουμε maximum το 1% μας. So, παιδιά, αυτά ο πλευράς μας, ξέρω, ήταν πάρα πολλές πληροφορίες. Και τα καλά νέα, αυτά μαγνητοσκοπούνται και θα τα ανεβάσω στο YouTube channel μου για να μπορείς να δεις τη μαγνητοσκόπηση. Οι μαγνητοσκοπήσεις θα ανέβουν σήμερα η ώρα 8 το βράδυ, άρα αν κάποιος θέλει να δει το recording, μπορεί 8 το βράδυ, 9 το βράδυ, για να είμαστε αύριο ξανά η ώρα 3, πιο δυνατή και πιο εκπαιδευμένη. Παιδιά, καλό υπόλοιπο, ο Θεός μαζί σας, τα λέμε ξανά.